Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο κανάλι μα στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Προσδεθείτε. Έχει καιρό να κάνουμε βίντεο με θέμα σχέση με παντρεμένον άρχισο. Το σημερινό βίντεο έχει τίτλο «Σχέση με παντρεμένον άρκισο που όταν χόρτασε τροφοδοσία το έκοψε». Δώστε έμφαση σε αυτό το βίντεο γιατί η εξιστόρηση της φίλης μας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουμε πότε ο Νάρκισος παρατάει το θύμα του. Πότε ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ένας εγωκεντρικό άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους για να επεξεργάζεται τα δικά του συναισθήματα να προβάλλει τα δικά του συναισθήματα και να βρίσκει πρόσκαιρες λύσεις στα διέξοδα του, πότε αυτός ο άνθρωπος τους πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα. Αυτό το βίντεο εννοείται ότι θα μπει στη λίστα να βίντεο για σχέση με παντρεμένο και στην απιστία. Είναι ένα σως βίντεο, είναι ένα βίντεο που μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε πράγματα που μάθαμε από προηγούμενα βίντεο με σχέσεις με παντρεμένους ανθρώπους και πάμε να το διαβάσουμε. Θέκλα μου χαίρετε αγάπη μου. Πήρα το θάρρος να σου στείλω και εγώ την ιστορία μου καθώς ψάχνοντας βρέθηκα μπροστά στα υπέροχα βίντεο σου. Έχοντας μια ας το πούμε φυσιολογική ζωή ποτέ δεν περίμενα πως θα μπλέξω με έναν παντρεμένο και μάλιστα να άρχισω. Βρισκόμουν σε μακροχρόνια σχέση είχα κάνει μια αποτυχημένη εξωσωματική και ένιωθα πως ούτε ο σύντροφο μου αλλά ούτε το περιβάλλον μου με στήριξε όπως ήθελα και όπως χρειαζόμουν. Άρα βρισκόσου σε μια ευάλωτη θέση. Μετά από μια αποτυχημένη εξωσωματική, μια γυναίκα βρίσκεται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση και ένας άνδρας, ο οποίος είναι αυθεντικά συνδεδεμένος με τη γυναίκα του και συμμετέχει στη διαδικασία απόκτησης παιδιού. Το έχω πει και σε πρόσφατο live ότι η διαδικασία απόκτησης παιδιού μέσω εξωσωματικής φέρει πολύ ταλαιπωρία και στο ζευγάρι αλλά κυρίως στη γυναίκα, στο σώμα της γυναίκας και στις ορμόνες της γυναίκας οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη διάθεση της και τη ψυχική της κατάσταση. Το έχω μοιραστεί ότι έχοντας εργαστεί και πολλά χρόνια ως ψυχολόγος όπου δεχόμουν για θεραπεία ζευγάρια που έκαναν παράλληλα εξωσωματική ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία δεν είναι μόνο χρονοβόρα, δεν είναι μόνο ενεργοβόρα, είναι και ψυχοφθόρα. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό και να δείχνουμε την ανάλογη ενσυναίσθηση και την ανάλογη συμπόνια στις γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία εξωσωματικής. Τα ζευγάρια μεταξύ τους πρέπει να αναγνωρίζουν ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και δεν πρέπει να το παίρνουμε στα ελαφριά ότι α, κάνουμε και μια εξωσωματική. Είναι μεγάλη ιστορία εξωσωματική. Λοιπόν, άρα εσύ βρισκόσουνα σε μια ευάλωτη θέση μετά από μια αποτυχημένη εξωσωματική και ένιωθε πω ούτε ο σύντροφό σου, αλλά ούτε και το περιβάλλον σου σε στήριξε όπω ήθελε και όπω χρειαζόσουν. Άρα, ούσα εσύ σε εκείνη την ευάλωτη θέση, εμφανίστηκε. Όταν εμφανίστηκε, λε, ο συνάδελφό μου με νεογέννητο μωρό. Άρα, αυτό βρισκόταν σε άλλη φάση ζωή. Μόλι είχε γεννηθεί το μωρό του. Βρισκόμουν σε μακροχρόνια σχέση. Είχα κάνει μια αποτυχημένη εξωσωματική και ένιωθα πω ούτε ο σύντροφό μου, αλλά ούτε το περιβάλλον μου με στήριξε όπω ήθελε και όπω χρειαζόμουν. Όταν εμφανίστηκε ο συνάδελφό μου με νεογέννητο μωρό, ω ένα πραγματικό φίλο και ένα φοβερό στήριγμα σε όλα αυτά που περνούσα. Θα σου διορθώσω το ω και θα σου βάλω το σαν. Γιατί το ω σημαίνει κάποιον που είναι πραγματικά έτσι. Δεν ήταν πραγματικό φίλο, ούτε ήταν στήριγμα σε όλα τα Ήταν σαν πραγματικό φίλο και σαν στήριγμα, επειδή είχε άλλου σκοπού, αγαπημένοι μου. Χωρί καλά-καλά να το καταλάβω, η σχέση μα μετατράπηκε σε έρωτα, με αποτέλεσμα εγώ να χωρίσω αμέσω με τον τότε σύντροφο. Εσύ έπραξε το ορθό, μόλις ερωτεύτηκε σε έναν άλλον άνδρα, αμέσως χώρισε από τη σχέση σου. Θεωρώ ότι κάποιες φορές μπορεί οι άνθρωποι να βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες που χωρίς να το αντιληφθούν, ειδικά όταν είναι ευάλωτες συναισθηματικά, ειδικά όταν έχουν γεννά από την παρούσα σχέση τους και από το περιβάλλον τους, μπορεί να βρεθούν ερωτευμένοι με ένα πρόσωπο που δεν είναι ο σύντροφος τους, δεν είναι η σύντροφος τους. Άμα φτάσεις και το πάθεις, Άμα φτάσει και ερωτευτεί με ένα άλλο πρόσωπο, το έντιμο να πράξει είναι να χωρίσει από τη σχέση στην οποία είσαι. Εσύ το έντιμο. Ο όμως έκανε το έντιμο. Ο παντρεμένο όμω έκανε το έντιμο. Εκείνο μου έλεγε ότι δεν έχει ξαναζήσει τέτοιον έρωτα, να περιμένω να μεγαλώσει λίγο το μωρό για να μπορέσει να φύγει, ότι χρόνια ήταν δυστυχισμένο εκεί που ήταν και ποτέ δεν είχε γνωρίσει κάποια σαν εμένα και βάζει μέσα στην παρένθεση love bombing, βομβαρδισμός αγάπης. Οι ναρκισιστές όντω, όταν θέλουν να τυλίξουν το θύμα τους, όταν θέλουν να περιτυλίξουν το θύμα τους, του κάνουν βομβαρδισμό αγάπης. Μέχρι και ίδιο τα τουάζ πήγαμε και κάναμε. Wow. Wow. Δεν θέλει να σου δείξει στην πράξη ότι κοίτα εγώ πω και κάνω ένα τατουάζ το ίδιο με σένα, άρα εσύ θα ξέρεις όταν κοιτάς το τατουάζ ότι έχω και εγώ το ίδιο, άρα είμαστε μαζί. Love bombing. Εγώ ένιωθα πως είχα βρει τον άνθρωπο της ζωής μου. Του εκμυστηρευόμουν όλες τις σκέψεις μου, τους φόβους μου και τις αγωνίες μου. Μου έλεγε να μην ανησυχώ για τίποτα. Πως θα κάνουμε μαζί παιδί ότι θα είμαστε αυτός, εγώ και η κόρη του και το παιδί μας μαζί μια οικογένεια. Συγγνώμη, τη γυναίκα του τη ρώτησε. Με τη γυναίκα του συνεννοήθηκε με την οποία έκανε μόλις παιδί ότι είναι εντάξει να σταματήσει τον γάμο τους και να πάει παρακάτω και να κάνει παιδί μαζί σου και να είσαστε μια οικογένεια όλοι το παιδί του που έχει κάνει με την άλλη γυναίκα το παιδί που θα κάνετε future faking, future faking, future faking future faking ψεύτικες υποσχέσεις για το μέλλον είναι ένα άλλο όπλο που χρησιμοποιούν οι ναρκισιστές για να καθυλώσουν τα θύματα τους. Τώρα δεν σου δίνω αυτό που επιθυμείς, αλλά σου υπόσχομαι πως το μέλλον θα είμαστε όλοι μια οικογένεια. Το παιδί που κάνα τώρα με μια άλλη γυναίκα, το παιδί που θα κάνω μαζί σου και εσύ θα είμαστε μια οικογένεια. Εννοείται ότι ως ψυχολόγος θεωρώ ότι μπορούν να υπάρξουν αναδημιουργημένες οικογένειες όπου να υπάρχουν παιδιά από προηγούμενους γάμους και σχέσεις. Εννοείται, αλλά δεν γίνονται έτσι αναδημιουργημένες οικογένειες. Ενώ είμαστε σε μια φάση αρχικής δημιουργίας μιας οικογένειας, δηλαδή τώρα κάνω παιδί με αυτή τη γυναίκα, τώρα, μόλις γέννησε η γυναίκα μου, μόλις αποκτήσαμε παιδί, μόλις έτεξε η γυναίκα μου και μόλις γέννησα εγώ. Sorry, θυμάμαι τα, τα ρήματα όπω είναι στην Καθαρέβουσα ή στην Αρχαϊκή. Μόλις αποκτήσαμε παιδί, μόλις ξεκινά η οικογένεια μα και τώρα, μόλι εγώ ερωτεύω με μια άλλη γυναίκα και υπόσχομαι στην άλλη γυναίκα ότι θα είμαστε οικογένεια, το παιδί που έκανα τώρα με την άλλη γυναίκα, το παιδί που θα κάνω με αυτήν. Αρλούμπε ασυναρτησίε άδικε υποσχέσει για όλου. Και για σένα άδικη υπόσχεση και για τη γυναίκα του άδικη υπόσχεση και για την κόρη του που ήδη υπάρχει άδικη υπόσχεση. Εδώ κάπου να αναφέρω πως μέναμε και σε διαφορετικές πόλεις, αλλά αυτό δεν μας εμπόδιζε να βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα και να κοιμόμαστε συχνά μαζί. Φαντάζομαι ότι αν αυτός ερχόταν σε μια άλλη πόλη από την πόλη που διέμενε για δουλειά, Αντί να μείνει στο ξενοδοχείο, έμενε μαζί σου. Άρα, έχει και εσύ τη ψευδέστηση ότι όντω έχετε μια πραγματική σχέση αφού κοιμόμαστε και μαζί. Είχαμε κάνει πρόσφατα ένα βίντεο για τι μεσοβεζικές σχέσει. Στο οποίο είπαμε ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να δεθούν με τον άλλον μετά τη σεξουαλική πράξη δεν θέλουν να κοιμηθούν μαζί. Αυτό όμω ήθελε και να κοιμηθεί μαζί σου, άρα σου δίνει και με αυτόν τον τρόπο μια ψευδέστηση ότι όντω θέλει να συνδεθεί μαζί σου. Ο συγκεκριμένο όμω ήθελε να συνδεθεί μαζί σου και ήθελε να συνδεθεί εσύ μαζί του. Προφανώ ο ίδιο γνώριζε ότι είναι τόσο επιφανειακό άνθρωπο, ούτω ώστε άμα συνδεθεί με μια γυναίκα και άμα ερωτευτεί μια γυναίκα, η σύνδεση του κρατάει τόσο όσο οι σωματικέ του. Ορμές. Θα πω κάτι που έχουμε πει και σε πολλά αλλά βίντεο, ότι για ένα ζευγάρι το οποίο γνωρίζεται συναντιέται τώρα και το μόνο που τους δεν είναι η σωματική έλξη και ο σωματικός έρωτας, αυτή η σωματική έλξη και αυτός ο ορμονικός σεξουαλικός ενθουσιασμός διαρκεί από εννιά μήνες, αν δεν το πολύ ένα χρόνο και αυτό είναι επίτηδε έτσι από τη φύση. Επειδή οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν ήταν προγραμματισμένοι για να κάνουν μονογαμικέ σχέσει όπω κάνουμε στο σήμερα, οπότε στι πρωτόγονε κοινωνίε έπρεπε να υπάρχει έντονη έλξη μεταξύ δύο προσώπων για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να κάνουν μαζί ένα παιδί. Και να παραμείνει το αρσενικό μαζί με το θηλυκό μέχρι να γεννήσει το θηλυκό. Γι' αυτό περίπου στου 9 μήνε μία σχέση τότε πέφτει η σεξουαλική έλξη η οποία είναι καθαρά σωματική. Παραμένει όμως η έλξη αν αυτή είναι ψυχική, συναισθηματική και πνευματική. Και τα ζευγάρια τα οποία έχουν αυθεντικό δέσιμο, τα ζευγάρια τα οποία συνδέονται ουσιαστικά σε όλα τα επίπεδα, δεν αντιλαμβάνονται πτώση στη σεξουαλική επιθυμία του ενός για τον άλλον και στον έρωτα του ενός για τον άλλον γιατί ο έρωτας τους δεν είναι βασισμένος μόνο πάνω σε ορμόνες δεν είναι βασισμένος μόνο πάνω σε σωματικά ένστικτα ο έρωτας τους είναι βασισμένος και σε σύνδεση σε πνευματικό επίπεδο, ψυχικό επίπεδο και συναισθηματικό επίπεδο οι επιφανειακοί άνθρωποι όμως, οι άνθρωποι που δεν καλλιεργούν καθόλου ούτε τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, ούτε την πνευματικότητα γνωρίζουν από την πείρα τους ότι αν εγώ συνδεθώ με μια γυναίκα, αν εγώ αφαιθώ να ερωτευτώ μια γυναίκα θα μου περάσει σε έξι μήνες, εννιά μήνες και μετά όλα καλά, δεν θα έχω πρόβλημα να φύγω. Εδώ όσον αφορά την έντονη ορμονική βοήθεια για ένα νέο ζευγάρι, οι πρώτοι τρει μήνε μια νέα σεξουαλική σχέση έχουν πολύ έντονε ορμόνε. Μετά στου έξι μήνε αρχίζουν και πέφτουν κάπω. Και στου εννιά μήνε, αν δεν υπάρχει άλλου είδου σύνδεση, πάβει να υπάρχει αυτή η πρωτοτυπία ενό καινούριου ερωτικού σεξουαλικού συντρόφου. Άρα αυτό βρισκόταν σε άλλη πόλη, εσύ σε άλλη πόλη, σου έκανε όλα αυτά τα future faking και ερχόταν κιόλα και κοιμόταν και μαζί σου. Μου μετέφερε την καθημερινότητα του με το παιδί του, τον άκουγα και τον στήριζα, του έφερνα μέχρι και δώρα για το μωράκι και κάθε φορά που μου έλεγε ότι θα μετακομίσει στην πόλη που είμαι εγώ για να είμαστε μαζί, τον ενθάρρυνα να μείνει στην πόλη που βρίσκεται το παιδί του και ότι θα πήγαινε ερχόμουν εγώ όσο συχνά χρειαζόταν. Μάλιστα. Τον στήριζες, του έφερνες μέχρι και δώρα για το παιδί, και γενικώ σου μετέφερε την καθημερινότητα του για το παιδί, σαν πω και ήταν μόνο το παιδί και αυτό. Όχι ότι το παιδί είχε και μία μητέρα που το θύλαζε, που το φρόντιζε, που και εκείνη ήταν στη ζωή του παιδιού. Από ένα σημείο και μετά, τα πράγματα άλλαξαν. Στου έξι μήνε, στου εννιά μήνε, ρωτάω. Έγινε πιο ψυχρός και παράξενος. Μια μέρα μου είπε πως βλέπει πως δεν μπορεί να φύγει. Ότι το παιδί τον χρειάζεται. Ότι δεν μπορεί να αλλάξει όλη τη ζωή για έναν έρωτα και να μπει σε τέτοια ταλαιπωρία. Πήρε την τροφοδοσία που χρειαζόταν το αγόρι, βίωσε τη συγκίνηση, βίωσε το έντονο και καλό σεξ που γίνεται όταν αφαιθούν οι άνθρωποι να ερωτευτούν. Χόρτασε από τροφοδοσία ναρκιστική, τροφοδοσία ναρκισistic supply, την ενέργεια που ρουφάνε ναρκισιστές από τα θύματα του και ήταν εντάξει μετά τα άνθρωπο. Μια μέρα μου είπε πως βλέπει πως δεν μπορεί να φύγει, ότι το παιδί το χρειάζεται, ότι δεν μπορεί να αλλάξει όλη του τη ζωή για έναν έρωτα και να μπει σε τέτοια ταλαιπωρία, τον καημενούλη, να το στηρίξουμε. Όπως καταλαβαίνει, έχασα τον κόσμο. Μάζεψα τα κομμάτια μου και του ζήτησα να χωρίσουμε. Καλά έκανες. Μου είπε πως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα. Ω, oh, χάσει την τροφοδοσία του το αγόρι. Να κάνω υπομονή και να βρει μια λύση. Από εκεί και πέρα έχασα εντελώς τον εαυτό μου και την προσωπικότητα Μα Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο σχέσης με παντρεμένο ναρκισάρα. Στο πρώτο στάδιο σου κάνει συνεχώ υποσχέσει ότι θα χωρίσει, ότι είσαι ο τη ζωή του, ότι δεν περνάει καλά εκεί που είναι, ότι εσύ είσαι το μέλλον. Ακόμη και τι μπουρδε που σου έλεγε ότι θα κάνετε οικογένεια, εσύ, την κόρη του, με την άλλη του τη γυναίκα και το παιδί που θα κάνετε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μετά έρχεται και σου λέει: Δεν μπορεί να φύγει, το παιδί το χρειάζεται, δεν μπορεί να αλλάξει όλη του τη ζωή για έναν έρωτα και να μπει σε τέτοια ταλαιπωρία. Εσύ το χωρίζει όπω είναι το αξιοπρεπέ να κάνει και μετά επανέρχεται και σου λέει: Δεν μπορώ να ζήσω χωρί εσένα. Κάνει υπομονή να βρω μια λύση. Άρα παίρνει παράταση αυτή τη φορά με τον να είναι αυτό από πάνω. Γιατί αυτό ήδη έχει πει ότι δεν μπορεί να χωρίσει και το παιδί το χρειάζεται. Ήδη έχει πει ότι δεν μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του για έναν έρωτα. Αλλά δεν μπορεί κιόλα να ζήσει και χωρί εσένα. Και εσύ συμφωνεί να κάνει υπομονή αν βρει λύση και όταν θα βρει λύση να δούμε αν θα είσαστε μαζί. Αλλάζει εντελώ η δυναμική τη σχέση. Δηλαδή πλέον ξεκάθαρα σε δουλεύει. Ξεκάθαρα όχι ότι δεν σε δούλευε και πριν, απλώ τώρα το κάνει απροκάλυπτο. Από εκεί και πέρα έχασα εντελώς τον εαυτό μου και την προσωπικότητα Μα Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το δεύτερο στάδιο. Αυτό. Να χάνεις εντελώς τον εαυτό σου και την προσωπικότητα σου γιατί πλέον είσαι η μαριονέτα αυτού του τύπου ο οποίος μετά που σ' ανέβασε στα ουράνια, μετά που σου υποσχέθηκε τον ουρανό με τη γη ήρθε να σου πει ότι δεν μπορεί το χώρισες όπως κάνει κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος όταν αναγνωρίσει ότι έχει ζήσει ένα ψέμα και μετά έρχεται και σου λέει ένα άλλο ψέμα ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρί εσένα και αν θέλεις να κάνεις υπομονή ίσως βρει λύση, ίσως. Κάναμε ό,τι έλεγε αυτός, ό,τι μπορούσε αυτός, μάλιστα. Ανέβηκε από πάνω μετά. Βγήκε και από πάνω και σου έκανε και χάρη να είναι μαζί σου με αυτόν τον τρόπο που ήταν. Αλλά άλλαξε και ο τρόπος που ήταν μαζί σου. Κάναμε ότι έλεγε αυτός, ότι μπορούσε αυτός. Ανεχόμουν να μου μιλάει για τις εκδρομές με τη γυναίκα του και το παιδί του. Άρα άρχισε πλέον να σου λέει και για τη γυναίκα του. Ενώ πρώτα σου λέγε μόνο για το παιδί το οποίο όπως σου υποσχέθηκε θα είναι και δικό σα παιδί, γιατί θα κάνετε μαζί οικογένεια. Ενώ είναι παντρεμένο με άλλη γυναίκα με την οποία μόλι είχαν γεννήσει, ό,τι να είναι δηλαδή. Ανεχόμουν να μου μιλάει για τι εκδρομέ με τη γυναίκα του και το παιδί του, πω δεν ήταν τελικά η ζωή του τόσο άσχημη όσο πίστεψε τότε. Μέχρι που λίγε μέρε πριν μου είπε, πω εγώ έχω βυθιστεί στο συνέστημα. Ότι η επικοινωνία μας λόγω του δικού μου συναισθήματος έχει φτάσει σε τέλμα και καλό θα ήταν να τελειώσουμε και, το, και με το ερωτικό σκέλος καθώς νιώθει άσχημα και φτηνά. Τώρα νιώθει άσχημα και φτηνά. Πριν δεν ένιωθε ότι ο έρωτο του για μένα πέρασε. Δεν είπαμε πέρασε. Είμαι σίγουρη στου 6 μήνε ή στου 9 έγινε, αυτό. Αν δεν αγγίζει το χρόνο που σα ήταν για από απόσταση. Ότι ο έρωτα του για μένα πέρασε, αλλά έχει μείνει αγάπη. Και ότι θα ήθελε να συνεχίσουμε ω φίλοι ο ένα στη ζωή του άλλου, να έχουμε καθημερινή επαφή και να βρισκόμαστε. Να σου πω εγώ τι έγινε. Βρήκε άλλη εγκόμενα. Βρήκε καινούριο ερωτικό ενδιαφέρον, νέε ορμόνε, νέο ενθουσιασμό, νέο future faking. Αλλά σε θέλει και εσένα που τον θε τόσο πολύ και το στηρίζει και το βολεύει για να παίρνει φιλική πλέον ναρκιστική τροφοδοσία από εσένα. Όταν του είπα πω εγώ δεν το θέλω αυτό, μου είπε πω δεν τον αγαπάω αρκετά και πω δεν καταλαβαίνω τη θέση του που διχάζεται από μια διπλή ζωή. Ά τον δεν νοστιρίζεις που διχάζεται από μια διπλή ζωή Συνεχίζει και μου στέλνει Επιμένει να τα πούμε από κοντά Εμένα αυτό όμως θα με πάει πίσω Από την άλλη νιώθω προδομένη μεν Ευάλωτη δε ακόμα γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ Δεν τον αγαπάεις πάρα πολύ κορί μου Δεν τον αγαπάς πάρα πολύ Έχεις πάθει άρρωστο κόλλημα με αυτό το τσογλάνι ενδιάμεσα ξεκίνησα φυσικά και ψυχοθεραπεία και προσπαθώ. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου, σε εκτιμώ και σε σέβομαι χωρίς να σε γνωρίζω σε φιλό και εγώ σε φιλό. Και σου στέλνω την αγάπη μου, βλέπετε εδώ πέρα με έχει γδάρει το γατόνι. Άμα βγάζω τα γυαλιά μου φαίνεται αυτό το γδάρσιμο, αλλά τα βγάζω γιατί με κουράζω. Λοιπόν, φιλενάδα, πρέπει να πάρεις ένα δραστικό νοοκοντάκτ no ένα ξεκάθαρο σίγουρο no contact. Πρέπει να τον μπλοκάρεις από παντού αυτό τον. Τι να πω, αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Μου ήρθε στο μυαλό η λέξη αγιογδίτης για να τον περιγράψω. Δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Εκμεταλλεύτηκε την ευαλωτότητα μιας κοπέλας η οποία έχασε παιδί από εξωσωματική ταλαιπωρήθηκε μέσα από τη διαδικασία της εξωσωματικής. Ήταν η κοπέλα σε μια εξαιρετικά ευάλωτη συναισθηματικά και ψυχικά θέση. Την εκμεταλλεύτηκε, την βομβάρδισε με αγάπη, πέρασε τέλεια. Μια χαρά όταν πήγαινε σε άλλη πόλη για τη δουλειά του και να κοιμάται και μαζί της και να κάνει σεξ και μαζί της και να κάνει και future faking, να σχεδιάζει ψεύτικο μέλλον. Την φόρτωσε με ένα σωρό προσδοκίε. Ήρθε μετά να πει ότι του πέρασε ο έρωτας και δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή του για έναν έρωτα. Όχι, δεν είπε αρχικά πως του πέρασε ο έρωτας. Ήρθε μετά να πει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή του για ένα έρωτα και τελικά δεν είναι τόσο χαλιά ζωή του, αλλά τη θέλει στη ζωή του. Το χωρίζει αυτή, αλλάζει η δυναμική της σχέσης του, τη θέλει στη ζωή του και μετά Τη θέλει μόνο σαν φίλη, δεν τη θέλει ως ερωμένη, γιατί διχάζεται ο κακομερίς να έχει διπλή ζωή. Κόβω το κεφάλι μου, το έχει βρει άλλη ερωμένη. Παραλλήλα. Ο τύπος είναι άθλιος. Άθλιος ως προς τη γυναίκα του, με την οποία μόλις έκανε παιδί, αντί να σταθεί να βιώσει τη γονεϊκότητα μαζί με τη γυναίκα του, ξεφεύγει να δημιουργεί έρωτες φαντασιακούς με μια συνάδελφο η οποία βρίσκεται σε τη θέση και να εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη που του έδειξε αρχικά φιλικά παρουσιάστηκε ως φίλος και ως στήριγμα μετά που πήρε καλά καλά την τροφοδοσία που ήθελε από τον νέο έρωτα με τη συνάδελφο την κάνει πέρα και της λέει δεν μπορώ να χαλάσω την οικογένεια μου το χωρίζει αυτή όπως είναι φυσιολογικό και αξιοπρεπές και μετά έρχεται και λέει δεν μπορώ μακριά σου για να παραμείνει στη ζωή της ως ένας εραστής ο οποίος θα της μιλάει και για τα όμορφα και ωραία που περνάει με τη γυναίκα του και το παιδί του κοροϊδεύοντας τη γυναίκα του, κοροϊδεύοντας το παιδί του, κοροϊδεύοντας τη συνάδελφο και μετά έρχεται και στο καπάκι να πει ότι να μείνουν μόνο φίλοι γιατί νιώθει ότι ζει μια διπλή ζωή. Ξαναλέω είμαι σίγουρη ότι έχει βρει άλλη. Γιατί είμαι σίγουρη, γιατί έχω δει αυτή την ιστορία πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Για πάνω από 20 χρόνια όταν είχα το γραφείο, συνεχώς έβλεπα τέτοιες ιστορίες. Τύποι οι οποίοι ψάχνουν τον ενθουσιασμό, την ένταση, τη σεξουαλικότητα, τον ρομαντισμό, την αρκισιστική τροφοδοσία που παίρνουν από μια καινούργια γυναικάρα την οποία καταφέρνουν να ρίξουν στα δίχτυα τους με το future faking να περάσουν τους πρώτους έξι, τους πρώτους εννιά μήνες μιας νέας ερωτικής σχέσης που περνάνε wow, super duper και wow και μετά όταν ηρεμήσουν από ζήτημα ορμονικής πώς το λέγεται, νόβελ την νεότητας, δηλαδή πλέον έχουν συνηθίσει ορμονικά την νέα σεξουαλική σύντροφο να την κάνουν με λαφρά πηδηματάκια γιατί πλέον θυμήθηκαν ότι δεν είναι και τόσο χαλιογάμος τους και δεν μπορούν να τα τεινάξουν όλα στον αέρα για ένα έρωτα και μετά να πηγαίνουν και παρακάτω και να ε, θέλουν να είναι και φίλοι και μέσα στη ζωή του άλλου. Ο άνθρωπος αυτός θέλει απλώς να σου ρουφάει ενέργεια. Θέλει απλώς να παίρνει από εσένα το μόνο που σου έχει δώσει ήταν ψεύτικε υποσχέσει, ψεύτικε συγκινήσει, ψεύτικε αγκαλιέ, ψεύτικα φιλιά και ψεύτικα χάδια. Ο άνθρωπος αυτός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι όταν αφαιθεί να συνδεθεί με μια γυναίκα παραμένει για τόσο χρονικό διάστημα συνδεδεμένος όσο οι ορμόνες του του λένε. Όταν οι άνθρωποι συνδέονται σε μόνο σαρκικό επίπεδο, συνδέονται χωρίς να υπάρχει αυθεντικός, πνευματικός, γνωστικός, ψυχικός, συναισθηματικός έρωτας όταν υπάρχει μόνο σαρκική έλξη και σαρκικό ερωτικό σκύρτημα αυτό διαρκεί 6-9 μήνες να σπάσει πέτρα ένα χρόνο μετά πλέον δεν σε καβλώνει ο άλλος γιατί είναι καθαρά ορμονικό και είπαμε έχουμε ένα πρωτόγονο σώμα το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε οι άνθρωποι να παραμένουν μαζί προκειμένου να κάνουν ένα παιδί και όταν γεννηθεί το παιδί να φύγει ο άνδρας, ο πρωτόγονος, να πάει να αγκαστρώσει που λέμε στην Κύπρο, να αφήσει έγκυες άλλες γυναίκες και η γυναίκα να μεγαλώσει το παιδί μαζί με τις άλλες γυναίκες της φυλής. Και να έχει τη σεξουαλική τη ζωή με άλλου άνδρε. Μιλάμε για τι πρωτόγονε κοινωνίε. Που δεν υπήρχε η έννοια τη οικογένεια, δεν υπήρχε η έννοια του ρομαντικού έρωτα, δεν υπήρχε η έννοια τη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, δεν υπήρχε μονογαμία ω αρετή, ω απόκτημα, τίποτα. Υπήρχε το ελεύθερο σεξ. Και στο ελεύθερο σεξ εκεί η φύση ερχόταν να προβλέψει ότι τους πρώτους 6-9-10 μήνες το ζευγάρι, το καινούριο, να ελκ, συνεχίζει να ελκύεται ο ένας από τον άλλον, τόσο ώστε να υπάρχει λόγος να παραμένουν μαζί για να τεκνοποιήσουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη παγίδα να μπαίνουμε σε σχέσεις με παντρεμένους. Εξαιρετικά μεγάλη παγίδα. Επειδή σημαίνει πρωτίστω ότι ο παντρεμένο μπορεί να είναι ένα σολκής ο οποίο να έχει χορτάσει εδώ και καιρό τον πρώτο σωματικό έρωτα, με τη γυναίκα που μπορεί να παντρεύτηκε και για κοινωνικού λόγου, για οικονομικού λόγου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τόσο σκληρή καρδιά, τόσο σκληρημένη καρδιά, οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούν τους ανθρώπους. Του είπαμε, λένε εγώ δεν αρκισιστές αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι ξέρουν, λέει εγώ ξέρω για τον εαυτό μου ότι ε, με μια νέα αγκόμενα, ξεκινάω κάτι, περνάω τέλεια και μετά μου φεύγει, ξενερώνω και πάω αλλού. Οπότε εγώ με 30, με 40, με 35, πόσο είναι ο καθένα όταν αποφασίζει να παντρευτεί. Οπότε θα αποφασίσω με μια νέα αγκόμενα που με καυλώνει, αλλά είναι και καλή περίπτωση για γάμο, γιατί έχει ξέρω εγώ τα αρφα, β, γ, δ, τα υλικά προσόντα. Να προχωρήσω σε γάμο γνωρίζοντα ότι θα ξενερώσω μετά. Λένε εντάξει, πάντα έκανα παραλληλές σχέσει και επαντρεμένος που θα είμαι, θα κάνω παράλληλε σχέσει. Και γυναίκε έχει που το κάνουν αυτό. Και γυναίκε έχει οι οποίε είναι παίχτριε, να ένα όρο που χρησιμοποιήσαμε παλιά, είναι players. Είναι οι γυναίκε ναρκισίστηρε, οι οποίε θέλουν συνεχώ να παίρνουν ναρκισιστική τροφοδοσία από άντρε που να τις ερωτεύονται, οι οποίε επιλέγουν να ζουν αυτού του είδου τη ζωή από κανάρα σε κανάρα να πετάνε να έχουν τη μια πρόσκαιρη σεξουαλική σχέση μετά την άλλη, αλλά να βρουν και κάποιον ο οποίο είναι καλή περίπτωση για να τον παντρευτούν και να κάνουν παιδιά μαζί του και να έχουν υλικά ωφέλη, κοινωνικά ωφέλη, οικονομικά ωφέλη, προστασία, οτιδήποτε άλλο, κάνουν και ένα γάμο. Έχοντα υπόψη του ότι εγώ θα κάνω και τα δικά μου όπω τα έκανα τόσα χρόνια. Άρα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή πρώτο στο να μην δημιουργούμε σχέσει με παντρεμένου, γιατί οποιοδήποτε παντρεμένος και οποιαδήποτε παντρεμένη για να βρίσκεται μέσα σε γάμο και να θέλει να κάνει άλλη σχέση, σημαίνει ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν σέβεται τι υποσχέσει του, δεν σέβεται την, της, τη σύμβαση που έχει κάνει με το άλλο πρόσωπο τη δέσμευση που έχει αναλάβει, δεν τη σέβεται και προχωρεί προτού ξεκαθαρίσει με το γάμο του, αν όντω ο γάμος του δεν πάει καλά, προχωρεί να ανοίξει άλλες ιστορίες. Αυτού λεχθέντως υπάρχουν τόσοι άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι είναι σύγκολοι, είτε είναι σύγκολοι επειδή δεν παντρεύτηκαν ποτέ, είτε είναι σύγκολοι επειδή παντρεύτηκαν και όταν ο γάμος τους τελείωσε χώρισαν, καθαρά και τίμια και ξεκάθαρα, είτε άνθρωποι οποίοι ε, παντρεύτηκαν, ο γάμο του δεν πήγε καλά, τέλειωσε ο γάμο του, το έχουν ξεπεράσει και είναι καθαρή. Καθαρή από δεσμεύσει, καθαρή από σχέσει, καθαρή από οτιδήποτε. Δεν είναι μόνο παντρεμένοι που υπάρχουν γύρω μα. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση και αυτή η σχέση να έχει γερέ βάσει, είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπο που θα επιλέξουν πρέπει να είναι ελεύθερο. Σύγκολα και άνδρα και γυναίκα. Σύγκολα από γάμο, σύγκολα από σχέση. Ούτε εσύ σου ένα Ούτε εσύ σου ένα Αλλά είχε την ε, ε, εντυμότητα όταν κατάλαβε ότι ρωτεύτηκε αυτόν που ήταν συνάδελφο και φίλο και ήρθε να σε πάρει την χώρισε το φίλο σου. Δεν απέτησες όμω να κάνει και αυτό το ίδιο. Γιατί ήδη σου πιασμένη στα δίχτυα που σου είχε ρίξει. Δεν θεωρώ ότι έπραξε ορθώ να τα φτιάξει με έναν παντρεμένο. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη η φιλία μιας γυναίκας σε τη θέση με έναν άντρα παντρεμένο. Αν βρισκόμαστε σε τη θέση είτε γιατί έχουμε προβλήματα στη σχέση μας, είτε γιατί έχουμε προβλήματα στο γάμο μας, ή γιατί περνούμε μια υπαρξιακή κρίση, ή γιατί είμαστε σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση, δεν είναι καλή ιδέα να δημιουργούμε νέε φιλίες με παντρεμένους άνδρες ή με παντρεμένες γυναίκες, γιατί πολύ πιθανόν αυτό που παρουσιάζεται αρχικά ως φιλία να εξελιχθεί σε μια παράλληλη σχέση για τον παντρεμένο ή την παντρεμένη ακόμη και για μας αν είμαστε σε σχέση οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Θέλω στα σχόλια να διαβάσω δικές σας εμπειρίες. Αν σας έχει τύχει αυτό το πράγμα, να γνωρίσετε έναν παντρεμένο ναρκισιστή, μια παντρεμένη ναρκισίστρια, η οποία να σας τάξουν φούρνους παξιμάθηκια που λέμε στην Κύπρο. Είναι μια έκφραση που σημαίνει να σου τάξουν τον ουρανό μετάστρα, να σου τάξουν φούρνους παξιμάδια, φούρνους γεμάτους παξιμάδια. Φαντάζομαι ότι αυτή η παρεμία βγήκε όταν η Κύπρη ήταν πολύ πτωχή και το να φάνε επαξιμά ήταν μεγάλη υπόθεση. Να σου τάξουν τον ουρανό μετάστρα, θα, 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 μέχρι να σε ξεζουμίσουν καλά, καλά, να πάρουν όλη την αρκιστική τροφοδοσία που δίνει η αρχή μια νέα ερωτική σχέση, τον ενθουσιασμό, τι ορμόνε τη υψηλέ και όταν μετά ξενερώσουν να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια και ίσως προφανώς να πάνε και παρακάτω, αλλά να μας κρατήσουν και εμάς εκεί στο προσκήνιο γιατί είμαστε καλή τροφοδοσία. Μπορεί να έχουν βρει καινούρια σεξουαλική τροφοδοσία, αλλά να θέλουν τη δικιά μας την τροφοδοσία να έχεις μια συνάδελφο, μια μορφωμένη, μια καλλιεργημένη γυναίκα να σου λέει και τη γνώμη της και να σε στηρίζει γιατί να μην το θες αφού σε ένα αρκισάρας ολκής και τα παίρνει από παντού. Τα παίρνουν από παντού είναι αρκισάρες, ε. Οπότε το να τους μποϊκοτάρουμε το να μην μπαίνουμε σε σχέσεις μαζί τους, προστατεύει και εμάς, αλλά και τους άλλους που εκμεταλλεύονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Φίλη που μου έστειλε την ιστορία της, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση στους πολλούς λόγους για τους οποίους δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να τα φτιάχνουμε με παντρεμένους και με παντρεμένες. Στέλνω την αγάπη μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Γεια. Yeah.